Ένα τριήμερο γεμάτο πολιτισμό διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν Συνοικιακή Σύλλογη του Νομού Καβάλας. Συγκεκριμένα, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας και Πεντακοσίων, στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, πραγματοποιεί το αντάμωμα των Συνοικιακών Συλλόγων του Νομού Καβάλας και ταυτόχρονα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με λαϊκό πανηγύρι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα στο Πευκοδάσος των Πεντακοσίων. Εδώ και λίγα χρόνια οι περιφερειακοί σύλλογοι αποφασίσανε να γίνεται κάθε χρόνο ένα αντάμωμα, μια συγκέντρωση και για να βλέπει ο κόσμος το τι κάνουν όλο τον χρόνο σε χορευτικά συγκροτήματα παιδικά, εφήβων και ενηλίκων, αλλά και πιο πολύ και για τη σύσφιξη των σχέσεων. Φέτος γίνεται η συγκέντρωση εδώ στο Δασάκι, στο πολύ όμορφο μέρος εδώ της των Πεντακοσίων. Του χρόνου δεν αποφασίστηκε ακόμα. Πολύ πιθανό να το κάνουμε εμείς. Πολύ πιθανόν. Ο κόσμος έρχεται για να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα και να μάθει και να γνωρίσει τους πολιτιστικούς συλλόγους. Έχει καβάλες στοιχεία για να μπορέσει να το κάνει αυτό στο μέλλον? Νομίζω ότι υπάρχουν, γιατί υπάρχουν ενεργά άτομα. Αν έρθετε πιο κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους όλοι σας και όλοι μας, θα δείτε ότι υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει και. Πρέπει να υπάρχει και η σπίθα, δηλαδή ο ένας να συμπαρασύρει τον άλλον για να πετύχουμε κάτι καλό. Πιστεύω με αυτές τις συγκεντρώσεις που κάνουμε, τις συναντήσεις, όπως θέλετε πείτε το, δημιουργείται μια στενή σχέση και μπορούμε όλοι μαζί να προσφέρουμε πάρα πολλά. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η όμορφη εκδήλωση εδώ, φέτος, η Πολιτιστική Σύλλογη της πόλης μας, όλοι μαζί ενωμένοι. Ακόμα μια χρονιά. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης μας, ότι εκτός από που προάγουν τον πολιτισμό είναι και ενωμένοι και βλέπω ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Συγχαρητήρια στην Αγία Βαρβάρα για την φοβερή διοργάνωση και όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας βοηθάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν είμαστε ενωμένοι και είμαστε όλοι μαζί, βοηθάμε για το καλό της πόλης μας. Χώρια δεν κάνει κανένας τίποτα. Όπως κάθε χρόνο, εδώ και 30 χρόνια, κάνουμε διήμερο πολιτιστικό πανηγύρι. Σε φέτος συμπίπτει να κάνουμε το αντάμωμα των Συνοικιακών Συλλόγων. Είναι το 5ο αντάμωμα που οι χοροδιδάσκαλοι παρουσιάζουν τα χορευτικά τους τμήματα. Η προσπάθεια η δική μας είναι και η πρότασή μας να οι Συνοικιακοί Σύλλογοι να βοηθήσουν τις συνοικίες τους και εν γέννη την πόλη με άλλες δράσεις που μπορούμε. Εθελοντισμός και άλλα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε εμείς οι σύλλογοι. Για όλες τις ηλικίες υπάρχουν χορευτικά τμήματα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Με χορούς και τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να πλαισιώσει τους πολιτιστικούς συλλόγους και να ασχοληθεί με την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός που ξεκίνησε εδώ και μερικά χρόνια. Πιστεύω πως είναι πολύ θετικό αυτό το αντάμωμα που γίνεται, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να παρευρεθούμε με όλους τους ασκούμενους, τους χοροδιδασκάλους, να ανταμώσουμε όλοι μαζί σε αυτό το πανηγύρι της παράδοσης και του πολιτισμού.